Και αλλάζουμε εντελώς διάθεση και κλίμα, έτσι, γιατί βάρινε, το νιώθα. Αλλάζουμε, χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, Κατερίνα Τριανταφύλου, η πρόεδρος του τοπικού τμήματος του οδηγισμού, έτσι, μαζί μας και η Βασιλική Γκουντρουμάνη, αρχηγός της ομάδας οδηγών Βόλου, γιατί την Κυριακή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ, στο ξενία του Βόλου έχουμε την ετήσια χριστουγεννιάτικη έρωτα αγορά και μάλιστα να πάρετε τα παιδιά σας, είναι το σύνθημα, διότι τα πολύ μικρά θα έχουν την ευθύνη, τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, δείχνω εσάς κυρία Γκουντρουμάνη, για να τα απασχολήσετε, να έχουν την πρώτη τους επαφή με τα προγράμματα του οδηγισμού, που είναι πολύ σημαντικά. Λέω για τα παιδιά που ενδεχομένως δεν είναι ακόμη στη τάξη σας, έτσι. Δεν είναι στη μεγάλη οδηγική οικογένεια. Γιατί θα διευκολύνουμε έτσι και τους γονείς που θέλουν να έρθουν στην εορταγορά μας. Τα παιδιά τους θα απασχοληθούν από τα στελέχη μας και οι γονείς θα μπορέσουν να περίσπαστοι και τον καφέ τους να απολαύσουν και να μας τιμήσουν με αγορές από τα προϊόντα που έχουμε φτιάξει. Κάνουν και χειροτεχνία τα παιδιά. Ναι, να σας μιλήσει η Βασιλική. Φυσικά, σε όλες τις ομάδες έχουν ξεκινήσει τα παιδιά εδώ και αρκετές εβδομάδες να κάνουν τις δικές τους χειροτεχνίες. Άρα δεν αναποτίθεται στο καλό γούστο, στην καλή αισθητική της κάθε μιας, του κάθε ενός, το να έχουμε ωραίες προτάσεις χριστουγεννιάτικες την Κυριακή. Θέλω να πω ότι το διδάσκεστε, ναι, είναι μια μπαίνοντας συλλογική, στον οδηγισμό. Είναι μια συλλογική δράση από όλες τις ομάδες, από την αρχή μέχρι το τέλος, τα παιδιά έχουν φυσικά τις δικές τους ιδέες, οπότε τις υλοποιούμε, οπότε έχουν θα ξεχωριστούς δικούς τους πάγκους και είναι πολύ περήφανα που κατασκευάζουν και αυτά χριστουγεννιάτικες. Τι θα βρούμε, γιατί τώρα εδώ έχουμε 2-3 πραγματάκια. Έχετε ένα πολύ μικρό δείγμα, φέραμε έτσι για να, ένα πάρουν, στεφανάκι, να αποκτήσουν και οι τελειοθετές μια ιδέα. Και ένα πουγγί φασμάτινο και ένα μικρό δωράκι. Παραπέμπει σε ρόδι, γι' αυτό λέω, έτσι φαίνεται. Παραπέμπει σαν είναι. Ναι. Ωραία. Αξιοποιούμε ό,τι υλικά υπάρχουν διαθέσιμα. Προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος. Εννοείται και από ρετάλια που μπορεί να υπάρχουν, ναι, στα σπίτια σας. Βεβαίως. Αυτό ήταν από μια κουρτίνα ή από ένα κάλυμα. Αυτό θα σας πω, θα ομολογήσω από πού ήταν ή να μην το πω καλύτερα. Πάντως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ύφασμα. Είναι. Ναι. Είναι. Αξιοποιήθηκε, δεν αγοράστηκε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε και. Άρα να μην πετάμε. Και εγώ έχω πετάξει τον τελευταίο καιρό. Εμείς και ανακύκλωση κάνουμε, πραγματική έτσι, ανακύκλωση, και αλλά και από διάφορα άλλα υλικά πέρα από τη συμβατική ανακύκλωση. Και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ό,τι υπάρχει για να έχουμε προϊόντα που μπορούμε να πουλήσουμε. Εκείνο που δεν ανακυκλώνεται με τίποτα είναι φυσικά τα γλυκά μας, τα οποία είναι έτσι, κάθε φορά, κάθε χρόνο τα καλύτερα. Και γίνονται ανάρπαστα. Ανάρπαστα. Λοιπόν, τι θα χρηματοδοτήσετε με τα έσοδα αυτής της εορταγοράς? Πολύ σωστά. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι η βασική πηγή οικονομική για μας, για στήριξη του έργου του τοπικού οδηγισμού. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε εμείς, τα ενήλικα μέλη, να στηρίξουμε την ανάπτυξη του οδηγισμού στον τόπο. Έχουμε ένα οίκημα το οποίο πρέπει να συντηρήσουμε. Έχουμε ομάδες που πρέπει να τους εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες στα στελέχη για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το παιδαγωγικό τους πρόγραμμα. Οπότε όλες αυτές οι πράξεις που θα γίνουν, στόχο έχουν να στηρίξουν οικονομικά το έργο του τοπικού οδηγισμού. Μάλιστα. Και βλέπω ότι έχω και το πρόγραμμα, η συγκεντρώση του Γαλαξία, δηλαδή των παιδιών από 5 έως 7 γίνονται κάθε Σάββατο από τις 10.30 έως τις 12, στο γνωστό σπίτι της οδηγού. Έτσι, είτε από την Καρτάλη, είτε πια. Από την οδό Ειρήνης Καλλιγά, που είναι η ιδρύτρια του οδηγισμού. Το δεύτερος μήνος για τα μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή που φτάνουν μέχρι τα 11, πάλι κάθε Σάββατο τις ίδιες ώρες, 10.30 με 12.30. Και του πρώτου μήνους για παιδιά 7 έως 11 ετών, της ομάδας οδηγών, για παιδιά από 11 έως 14 και της ομάδας των μεγάλων οδηγών, από 14 έως και 17, από τις 4 το απόγευμα έως τις 6. Σας ευχαριστώ, πολύ καλή επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε. 5 το απόγευμα της Κυριακής μέχρι τις 8.30 στο ξενία του Βόλου, η ετήσια χριστουγεννιάτικη εορταγορά. Θα σας περιμένουμε όλους με πολύ χαρά. Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Ευχαριστώ κυρία Τριανταφύλου, κυρία Γκουντρουμάνη. Ένα μικρό δωράκι, ένα γούρι να πάνε όλα καλά. Δεν με πρέπει πολύ αγάπη. Να ρωτήσω πόσο κάνει να ενισχύσουμε τα προγράμματα. Αυτό είναι δώρο για μας. Μάλιστα. Από εμάς. Πάρα για πολύ εσάς. Ωραίο. Α, και έχει το 20. Και είναι και ένα σπίτι που στεγάζει το 20.
Αμήν. Να είναι καλό. Καλά. Να σας πω, όλοι έτσι ξεκινούμε στην αρχή της χρονιάς και αυτά είναι το τέλος και λέμε να φύγει αυτή η χρονιά. Ναι, αλλά αν δεν είχαμε και ελπίδα για κάθε καινούριο ξεκίνημα, δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Όχι. Οπότε προσδοκούμε πάντα στο καλύτερο. Εγώ είμαι ευχαριστημένος που είμαι ζωντανός, υγιής, αρτιμελής και τελειώνει μια χρονιά και είμαστε εδώ να υποδεχτούμε την επόμενη. Έτσι, για σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι φεύγουν. Ευχαριστώ θερμά. Και εμείς το ίδιο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πολύ.